Μαζί μας η κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, είναι υποψήφια στη επικρατείας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και νομίζω, κυρία Παναγιωτακοπούλου, επειδή θέλω να σας καλωσορίσω μέσω ζητημάτων της επικαιρότητας, ότι θα ήταν αρμόζο να ξεκινήσουμε με τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και να ρωτήσω αν συζητήθηκε ή συζητείτε αυτό το μείζον ζήτημα της περιβαλλοντικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Ορφανίδου, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ζητήματα περιβάλλοντος μέσα στις προεκλογικές ατζέντες? Νομίζω ότι δεν συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα όσο θα έπρεπε και προεκλογικά, αν και νομίζω με έναν έμεσο τρόπο συζητήθηκαν. Και αν θέλετε, εμείς κάναμε μια προσπάθεια να τα θέσουμε στην ατζέντα. Τι θέλω να πω? Κουβεντιάζοντας και προσπαθώντας και εμείς, αν θέλετε, από τη μεριά μας σαν κομμουνιστικό κόμμα, να αναδείξουμε τις στρατηγικές συγκλίσεις που έχουν τα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, σε όσους μας έχουν παρακολουθήσει θα θυμάστε ότι λέγαμε, αναδεικνύαμε το ζήτημα της συμφωνίας τους, στρατηγικής του συμφωνίας, τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη, μάλιστα. Που ακούγεται πάρα πολύ τελευταία. Πολύ οικείος όρος, ναι. Βεβαίως. Θα έλεγε που θα έλεγε κανείς, γιατί έτσι έχει παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Με ένα πολύ θετικό πρόσημο, ναι. Ένα πολύ θετικό πρόσωπο που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως εμείς, κάθε φορά που μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη, βάζουμε και ένα δίθεν μπροστά. Δίθεν αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ή μάλλον με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται αυτή η στρατηγική, που δεν είναι τίποτα άλλο από το να επενδύσουν κεφάλαια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα αδιάθετα, μεγάλες επιχειρήσεις στο περιβάλλον. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση, γιατί για παράδειγμα στη χώρα μας, και αυτό έρχεται και στην επικαιρότητα με αφορμή διάφορες κινητοποιήσεις που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν γεμίσει για παράδειγμα βουνά, δάση από ανεμογεννήτριες, που κάθε άλλο παρά προστατεύουν το περιβάλλον. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Υπάζω μόνο μία μικρή πλευρά. Το λέμε αυτό γιατί, ξέρετε, ακούγοντας κανείς τα άλλα κόμματα θα έλεγε κανείς ότι ζούμε στην πιο οικολογική χώρα του κόσμου. Εντάξει, νομίζω ότι και οι πολίτες αντιλαμβάνονται και θέτουν πολλά ερωτηματικά σχετικά βεβαίως, με το πόσο... Αυτό δεν θα πόσο πράσινη είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Βεβαίως. Και αυτό βεβαίως δεν θα μπορούσε βεβαίως να συμβεί, παίρνοντας υπόψη πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα να πω ένα κορυφαίο ζήτημα. Το ότι η χώρα μας συμμετέχει σε έναν πόλεμο, σε έναν μεγάλο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, υπεριαλιστικό λέμε εμείς στην Ουκρανία, που καταλαβαίνετε και εσείς, δεν χρειάζεται νομίζω να περιγράψω πόσο μεγάλη καταστροφή, πέρα βέβαια από τις καταστροφές, τις τραγικές καταστροφές σε ανθρώπινες απώλειες, σε ανθρώπινες ζωές, πόσο μεγάλη καταστροφή έχει επιφέρει στο ίδιο το περιβάλλον. Και να σας θυμίσω επίσης ότι είναι στο τραπέζι και συζητιέται ακόμα και το να επεκταθεί ο πόλεμος αυτός ακόμα και με πυρηνικά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο υποκριτικό σήμερα είναι να λες ότι προστατεύεις το περιβάλλον όταν συμμετέχεις ενεργά ως χώρα σε έναν τέτοιο πόλεμο. Και υπάρχει βεβαίως και συνέχεια. Είναι ταυτόχρονα υποκριτικό να λες ότι προστατεύεις το περιβάλλον όταν κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων καταστροφών, για παράδειγμα πυρκαγιών. Είναι πολύ νοπές, βεβαίως, είναι πολύ νοπές, που ένα σχεδόν η μισή Εύβοια, η βόρεια Εύβοια, όποιος την έχει επισκεφτεί θα δει ότι είναι ένα απέραντο καμένο δάσος. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο υποκριτικό είναι σήμερα να μιλάς για την προστασία του περιβάλλοντος όταν η χώρα σου, με ευθύνη βεβαίως του κράτους και των κυβερνήσεων, δεν παίρνεται κανένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας από πυρκαγιές, κανένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας από πλημμύρες, από φωτιές, από σεισμούς, και αφήνει γιατί θεωρείς ότι η ανθρώπινη ζωή είναι κόστος. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν παίρνονται τέτοιου είδους μέτρα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να αφήσουμε λίγο το θέμα που ήταν πολύ σαφής θέσης. Έχει επίσης όμως μια σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια με πολύ συνοπτικές διαδικασίες περάσανε και νόμοι για την εμπορευματοποίηση των δασών
των ακτών, προκειμένου να δοθούν η δυνατότητα με fast track διαδικασίες να επενδύσουν μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Mm-hmm. Που νομίζω ότι και από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς, πώς το λένε, συμπέρασμα, τι εννοούν όταν μιλούν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Κυρία Παγιανοτακοπούλου, πήγε πολύ καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, που είναι και τόσο πρόσφατη. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό, γιατί το ΕΣΟΥΡΟ επιβάλλει χρονοδιαγράμματα πολύ στενά. Αν έχετε βάλει ψηλότερα τον πύχη τώρα. Ναι. Καταρχήν νομίζουμε ότι το ποσοστό του κόμματός μας, αυτό το 7,23 ή εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι, να θυμίσω μέσα σε αυτό το ποσοστό είναι η τρίτη θέση στην Αττική με αυξημένο ποσοστό και ψήφους. Mm-hmm. Και μιλάω γιατί ξεχωρίζω την Αττική, γιατί εδώ συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας, και αυτό έχει νομίζω και τη σημασία mm-hmm. του. Ήταν, αν θέλετε, μία ακτίδα φωτός, να το πω έτσι, σε ένα συνολικό αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει και αποτυπώθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Σε αυτές όμως τις εκλογές, γιατί έχουμε άλλες εκλογές στις 25 Ιούνιου, νομίζουμε ότι αυτό το θετικό βήμα που έγινε μπορεί να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο, με τη μεγαλύτερη ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί ξέρω, το καθένας αντιλαμβάνεται πόσο mm-hmm. δύναμη θα είναι για τον ίδιο, για τον αγώνα του, για την προστασία των δικαιωμάτων του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχει περισσότερους βουλευτές. Είναι αυτοί, ξέρετε, οι βουλευτές μιας μέρας, μόνο αυτό θα πω, που την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν μπροστά για να αποτραπούν πληστηριασμοί, μπήκαν μπροστά σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Ναι. Για να μην χαθεί ένα μεροκάματο, για να μην γίνει μία πώληση, ήταν οι βουλευτές που μπήκαν μπροστά, για παράδειγμα, στην αυτοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, όπου είχαμε ένα νεκρό εργάτη, και μετά από τους αγώνες των εργαζομένων, η συλλογική σύμβαση που δεν νομοθέτησε, που δεν έκανε υποχρεωτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει υποχρεωτική. Mm-hmm. Είναι πάρα μεγάλη δύναμη για το λαό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Καλά. Γεια χαρά.